Θα πάμε να δούμε, φίλες και φίλοι, εναλλακτικές θεραπείες, θα πάμε να δούμε μεταμορφική τεχνική, θα δούμε ρέικι. Μαζί μου εδώ ένα καλό μου φιλαράκι, συνάδελφός μας, εναλλακτικός θεραπευτής, ο Ρίκος ο Άλτεμπουργκερ. Γεια σου, Ρίκο μου. Καλημέρα, Αντρέα μου. Πολύ θετική ενέργειά σου, νιώθω ωραία δίπλα σου. Νιώθεις. Ναι, πολύ. Κι εγώ. Αυτό το ξέρεις, νιώθω πάντα μαζί σου όμορφα. Λοιπόν, θέλω, επειδή οι εναλλακτικές θεραπείες, ξέρεις, σιγά σιγά περνάνε μέσα στον κόσμο. Ο κόσμος το βρίσκει ότι βλέπει θετικά αποτελέσματα. Άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο. Αλλά σημασία έχει ότι αποκτά μια αξιοπιστία πλέον μέσα στην κοινωνία. Έτσι και βλέπουμε ότι ο κόσμος ψάχνεται. Εμείς δεν λέμε να μην πηγαίνουν στους γιατρούς τους, να πηγαίνουν και καλά κάνουν και τις θεραπείες τους. Αλλά εμείς λέμε ότι υπάρχει και ένας άλλος τρόπος που μπορεί ο άλλος να κατευθυνθεί και να πάρει θετικά πράγματα. Και αυτές είναι οι εναλλακτικές θεραπευτικές τέχνικες. Ντρέα μου, οι εναλλακτικές θεραπείες είναι βοηθητικές στην ιατρική. Ναι. Αυτοί που ασχολούμαστε με τις εναλλακτικές θεραπείες δεν είμαστε ιατροί. Ναι. Είμαστε θεραπευτές οι οποίοι δουλέψαμε αρκετά και πρακτικά για να δούμε πώς βοηθούνται οι άνθρωποι και οι ασθενείς με αυτά τα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, στο νοσοκομείο Χάρτφορντ, στο ογκολογικό τμήμα, χρησιμοποιούν τη μεταμορφική τεχνική και το ρέικι. Στο Washington Cancer Institute χρησιμοποιούν τις ίδιες εναλλακτικές θεραπείες. Ναι. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι γιατροί κάτι είδαν περισσότερο. Ως βοηθητικά, λες εσύ, ας πούμε, στην όλη θεραπεία. Ως βοηθητικά για την ενδυνάμωση, ισορροπία και ανακούφιση του ασθενή, ώστε να μπορεί να αντεπεξέλθει στις θεραπείες, στις υπόλοιπες, με τα φάρμακα και τα χημικά. Ωραία. Εξήγησε μου τώρα τι είναι αυτή η μεταμορφική τεχνική. Η μεταμορφική τεχνική είναι μια θεραπεία η οποία δούλεψα πάνω της περίπου 7 με 8 χρόνια, που την έμαθε ο δάσκαλος μου, ο κύριος Γιώργος Θεοδόρου, και τον ευχαριστώ. Δούλεψα σε πάρα πολλούς ανθρώπους πάνω τους, διάφοροι χαρακτήρες από άλλες χώρες, διαφορετικά ύψη, διαφορετικό συναισθηματικό επίπεδο για να δω πώς λειτουργά αυτή η μεταμορφική τεχνική. Παίζει ρόλο δηλαδή αυτό το. Εγώ τα δοκίμασα σε όλους τους ανθρώπους για να και δω. Και το συμπέρασμα ποιο ήταν, ότι παίζει ρόλο. Ότι σε όλους λειτουργά ακριβώς το ίδιο. Να σου εξηγήσω απλώς τι είναι μεταμορφική τεχνική. Τι είναι αυτή. Αυτή η τεχνική ξεκίνησε το 1960 από τον Ρόμπερτ Σεντ Τζον, ο οποίος ήταν ρεφλεξολόγος και ήθελε να ασχοληθεί περισσότερο, να ανακαλύψει παραπάνω γιατί κάποια πράγματα δημιουργούνται ψυχοσωματικά στον άνθρωπο. Και αυτός ο γιατρός κατέληξε ότι όλα έρχονται από τον καιρό της σύλληψής μας στη μήτρα. Και το διάστημα που είναι κατά διάστημα της κύσης, δημιουργούνται κάποια μπλοκαρίσματα στο πνευματικό και ψυχικό κομμάτι του ανθρώπου. Το από, οποίο τότε, το καθορίζω... δηλαδή, από τότε δηλαδή. Έτσι. Ναι, να σου πω ένα παράδειγμα για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος πιο απλά τι εννοώ. Παραδείγματος χάρη, αν τον καιρό της σύλληψής μας δεν ήθελα να μας κάνω. Yeah. Το έμβριο εκεί πέρα, στο υποσυνείδητο του μπαίνει η πληροφορία ότι δεν είναι αποδεκτός. Ή αν ζούσε το έμβριο καταστάσεις ροκ στο ζευγάρι, έτσι. Ή αν το έμβριο άκουγε σε καυγάδε. Μια ζωή θα είναι νευρικός, θα ή αν τη μητέρα του χτυπήσει ο πατέρας του, μια ζωή θα χτυπάει τις γυναίκες, δεν θα ξέρει τον λόγο. Η μεταμορφική τι κάνει αυτή τη στιγμή. Έρχεται και εγώ κάνω όπως το σκαν πάνω στα πόδια. Αφού λες για πόδια να δείξουμε. Καλό να μπορώ να το εξηγήσω κάπου. Μπορούμε να δείξουμε και να σηκωθεί να το εξηγήσει, μπορεί. Δεν μπορεί, έτσι θα το εξηγήσει. Εντάξει, όχι να το εξηγήσω έτσι. Δημιουργούνται διάφορα μπλοκαρίσματα ναι. πάνω στο πόδι, γιατί στο πόδι είναι οι περισσότερες πληροφορίες μας. Π.χ. το συναισθηματικό κομμάτι βρίσκεται στο πάνω δάχτυλο, ο οποίος είναι ο εγκέφαλος. Το μεγάλο μας δάχτυλο είναι ο εγκέφαλος μας. Ναι. Εκεί. Αριστερός δεξής εγκέφαλος. Μετά πηγαίνουμε πιο κάτω. Είναι το συναισθηματικό κομμάτι. Εγώ θέλω τώρα σε εδώ να σηκωθείς να πας εκεί να το εξηγήσουμε ναι. στον πίνακα, παρακαλώ. Έτσι. Ζωντανή εκπομπή είμαστε. Δικός μας άνθρωπος είσαι. Λοιπόν, για να εξηγήσουμε τώρα. Εκεί. Αυτό είναι το κομμάτι του εγκεφάλου, Αντρέα μου. Μάλιστα. Εντάξει. Ο οποίος έχει αρκετές πληροφορίες μέσα και αρνητικές ενέργειες. Προχωρούμε πιο κάτω. Ο λαιμός. Έκφραση. Όταν εκεί που τελειώνει το δάχτυλο το ναι, μεγάλο. Ναι, είναι ο λαιμός. Ο λαιμός. Θυροειδής, παραθυροειδής. Εντάξει. Τα περισσότερα συναισθήματα κάνε είναι. Κάνε πιο δεξιά λιγάκι να, ναι. να τα βλέπει ο κόσμος. Τα περισσότερα συναισθήματα είναι μαζεμένα εδώ, γι' αυτό πολλές φορές μπορεί να δούμε το δάχτυλο μας να είναι πιο μεγάλο. Εγώ σαν θεραπευτής τι κάνω. Δουλεύω με την ενέργειά μου σε αυτό το σημείο, όπου κάνω σκαν και τραβώ το αρνητικό συναισθήμα όποιον και να είναι. Δεν υπάρχει λόγο να το αναγνωρίσω, για να το βγάλω έξω από το. Ασθενή. Μετά πάμε. Στομάχι, έντερα. Είναι όλα μαζεμένα εδώ. Το έντερα.
Ο κόκκιχας εδώ πίσω, ο οποίος μπλοκάρεται η ενέργεια μας, που πολλές φορές λέμε πονώ τη μέση μου, πονώ τη μέση μου. Μπλοκάρεται η ενέργεια από το κάτω κομμάτι που προσπαθεί να πάει στο πάνω κομμάτι. Και αυτό εδώ το σημείο είναι το παχύτερο και από εδώ τα γενετικά όργανα. Είναι μια γραμμή η οποία πάει στα γενετικά όργανα. Άρα. Ο θεραπευτής τι κάνει. Αρχίζει το σκάντο από την περιοχή του εγκεφάλου και πάει κάτω. Από το μεγάλο δάχτυλο, έτσι, ναι, κατεβαίνουν προς τα κάτω. Όπου αναγνωρίζει και νιώ, γιατί είναι η ενέργεια μας. Η ενέργεια είναι δυνατή του θεραπευτή, αναγνωρίζει που είναι το αρνητικό και μπλοκάρει όλο αυτό το σύστημα. Και αρχίζει, τραβά το αρνητικό και βγάζει έξω ο θεραπευτής, με αποτέλεσμα να ξυμπλοκαριστεί. Yeah. Όλες οι αρνητικές ενέργειες, όλα τα αρνητικά συναισθήματα που υπάρχουν πάνω στο πόδι, είναι και πάνω στο κορμί μας, μέσα στη ψυχή μας, τα οποία όταν τα ξυμπλοκάρουμε αυτά, φύγει αρνητική ενέργεια, αρχίζει ζωτική ενέργεια του ατόμου και η δύναμη του να λειτουργά πιο ελεύθερα. Κάτσε ρε παιδί μου, εσύ όταν του κάνεις το άλλο έτσι, ας πούμε, ο άλλος θα καταλάβει εκείνη την ώρα θα πονάει. Την ώρα που τους κάνω στον εγκέφαλο, νιώθουν τον εγκέφαλο τους. Τι νιώθουν τον εγκέφαλο, Ζαλάδα, τι νιώθουν. Νιώθουν μια ανακατοσούρα η οποία είναι το αρνητικό σύστημα και το πάτο προς τα έξω. Αλλά μετά νιώθουν μια χαλάρωση. Είναι ξυμπλοκάρισμα. Ή στο στομάχι, τους κάνω στο στομάχι, στο σημείο του στομαχιού και τον εντέρων. Αλλά εμένα γιατί πόσο καιρό να το κάνω αυτό το πράγμα. Στο αφήνω ένα μυστικό. Α, θα έρθω. Εντάξει. Να σου εξηγήσω λίγο. Εξήγησε μου λίγο εκεί πέρα, με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Εκεί βλέπω το μάτι. Ναι. Εκεί τι είναι δηλαδή, τι εννοείς εκεί. Είναι αυτό το σημείο, το σημείο του ματιού, εδώ είναι αυτά τα δύο τα δάχτυλα. Αριστερό χέρι και αριστερό πόδι, έτσι. Αριστερό δεξί, εξαρτάται ποιο σημείο είναι. Απλώς αυτό που το μήνυμα που θέλω να δώσω είναι ότι η μεταμορφική τεχνική, γιατί ονομάζεται μεταμορφική. Το άτομο όταν φύγουν από πάνω του τα αρνητικά συναισθήματα, αρνητικές πληροφορίες που μπλοκάραν όλο αυτό το σύστημα του, γι' αυτό δημιουργούνται οι ασθένειες, αρχίζει και ρέει με δύναμη η ζωτική του ενέργεια, η οποία νιώθω, λέω ανάπνευσα. Νιώθω πολύ ωραία. Γιατί ρέει κανονικά η ενέργεια μέσα στον κορμί. Αυτό παρήμα... Ερίκο, πότε μπορεί να συμβεί, δηλαδή με τη μία φορά που θα πάει κάποιο. Αντρέα μου, δεν είμαι ο μάγος, αλλά βλέπω πολλές διαφορές. Μάγος είσαι, άστα, μάγος είσαι. Μάγος είσαι τελικά. Ναι. Κάνεις να σου πω ένα παράδειγμα. Αλλά θέλω να πω ότι θα δει με την πρώτη φορά διαφορά. Βλέπουν, όλοι βλέπουν. Νιώθουν, αρχίζουν και με πιάνουν τηλέφωνα. Αν νιώθω πολύ ωραία, βλέπω ότι κάνουν αλλαγές στη ζωή τους. Γιατί λειτουργά ο πραγματικός τους χαρακτήρας και η πραγματική τους ενέργεια. Σου πω ένα παράδειγμα. Ναι. Σηκώτη. Μάλιστα. Θυμός. Τι είναι, θυμός. Θυμός. Και περισσότερο θυμό τον έχουν οι άντρες. Γι' αυτό παθαίνουν αυτό που είναι το είπα. Ναι. Εντάξει. Θυρεοειδής. Τρόπος έκφρασης. Τι παθαίνουν περισσότερο οι γυναίκες. Θυρεοειδή. Γιατί καταπιεσμένα συναισθήματα που δεν εκφράζαν. Άρα έχει καταπιεσμένα πλάσματα οι γυναίκες. Ναι, πρέπει να μας... να μας κράξουν τώρα. Δεν είναι μόνο οι γυναίκες, Αντρέα μου. Πολλές φορές. Γιατί και οι άντρες έχουν θυρεοειδή, δεν έχουν θυρεοειδή και άντρες. Όχι, πλειοψηφία είναι οι γυναίκες. Εντάξει, πιο ψηλό, αλλά έχουν και άντρες. Να σου πω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι δεν είμαστε αυτό που είμαστε, αυτό, γιατί έχουμε αρνητικά συναισθήματα, αρνητικές πληροφορίες από τον καιρό της σύλληψής μας μέχρι τώρα. Ή χαρακτηριστικά των γονιών μας, χαρακτηριστικά των πρώην συντρόφων μας. Οι ενέργειες των πρώην συντρόφων μας, οι οποίες μας ανακατώνουν. Και μας ακολουθούν. Εντάξει, και μεγάλο σημαντικό ρόλο παίζει το υποσυνείδητο μας που είναι μαζεμένες οι πληροφορίες και μας τις δίνει, όπως τις κρίσεις πανικού. Μάλιστα. Εσωτερική σύγκρουση. Δίνει το υποσυνείδητο την πληροφορία, την φοβία και δεν ξέρουν τι είναι και αρχίζουμε και προσπαθούμε να ανακατονούμαστε και ψάχνουμε τον λόγο τι είναι. Αλλά... Είσαι μια δύναμη. Να σου πω εγώ μου τώρα. Αυτό γίνεται. Έλα κάτσε. Αυτό γίνεται με μαλάξεις και ανίχνευση των ποδιών, έτσι. Ντρέα μου, δεν είναι μαλάξεις. Τι είναι αυτό. Εγώ δεν είμαι γιατρός, εγώ είμαι θεραπευτής. Τι κάνεις, δηλαδή. Αγγίζεις μόνο. Τύπου μασάζ κάνεις ή όχι. Είναι, έχω κάποιες φωτογραφίες που στείλατε. Να δούμε και φωτογραφίες, παιδιά. Αρχίζω, κάνω σκάν στο πόδι με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Μπαλασάρω, ισορροπώ, εγκέφαλο, όπου βρίσκω αρνητικό, ξυμπλοκάρω, γιατί λειτουργώ με την ενέργειά μου, η ενέργεια έχω την ενέργεια του Ρέγκη, την δυνάμωσα πάρα πολύ στην ενέργειά μου, την μπαλάσαρα, για να μπορώ να λειτουργώ με αυτά τα πράγματα. Άρα, να καταλάβω, αγάπη μου, εσύ τη θετική σου ενέργεια τη διοχετεύεις στο πόδι ή απελευθερώνεις. Τη ψηλή, ναι. Καθαρή ενέργειά μου. Γι' αυτό κόψαμε και τα ποτάκια όλα, Αντρέα μου, για να είμαστε πιο ισορροπημένοι. Μια φωτογραφία, γιατί κλείνεις τα μάτια. Αυτό το κέντρο είναι. Αυτό είναι το Ρέικι. Χαλαρώνεις, ηρεμάς και βάζεις ζωτική, καθαρή ενέργεια
στο κορμί του ατόμου που κάνει θεραπεία. Με αποτέλεσμα η ζωτική καθαρή δυνατή ενέργεια να ξυμπλοκάρει τη δική του ενέργεια. Να ρέει η δική του ζωτική ενέργεια ώστε να λειτουργά καλά μέσα στα ζωτικά του όργανα. Είσαι ένας χήμαρος. Πραγματικά, καταρχήν νιώθω σε σένα ότι έχεις αλλάξει ο ίδιος. Προσπαθώ να ισορροπήσω. Ε? Ας πω, Άντρα μου, κάνω σε πολλά άτομα, κάνω σε πολλούς αθλητές. Κάποια πράγματα που βλέπω στην ιατρική για μένα είναι πάρα πολύ καλά, αλλά κάποια πράγματα είναι πάρα πολύ κακά, γιατί τα πάντα πρέπει να δρούμε τη ψυχολογία του ατόμου. Λοιπόν, εμείς μπορούμε να κάνουμε κάποια προγράμματα που να κάνουμε πιο επικεντρωμένη προσέγγιση σε κάποια θέματα. Για παράδειγμα, να πούμε για φίλους μας που έχουν πονοκεφάλους. Τι μπορούμε να κάνουμε. Ή μετά προβλήματα στα πόδια, στα κάτω άκρα. Πονοκεφάλι. Ναι, είναι το διευθύ, συναισθηματική απελευθέρωση, αλλά η πονοκεφάλι, η ένταση, όλα αυτά είναι τα αρνητικά μας συναισθήματα. Άρα όλοι πρέπει να βλέπουμε και να ακούμε την ψυχή μας και να προσπαθούμε να αποβάλλουμε αυτά τα οποία δεν τα θέλουμε. Λέει, καλό, κακό. Αυτό τώρα δεν είναι εύκολο που το λες. Εύκολα το λες, δύσκολα το κάνεις τώρα. Δεν γίνονται όλα μαγικά. Δεν δουλέψει με τον εαυτό σου και στην Κύπρο μάθαμε δεν είμαι καλά, κάνε αυτό το πράγμα ένα λεπτό. Όχι, προτιμώ το χάπι. Και το χάπι. Ναι. Το χάπι είναι χημικό που επηρεάζει τον οργανισμό σου. Μάλιστα. Ενώ εδώ με τον Ερίκο πρέπει, πρέπει να έχουμε καθαρό οργανισμό και καθαρή ενέργεια. Τώρα πρέπει να σου πω ότι πάνω γίνεται χαμός. Δεν βλέπουν, έχουν σταματήσει να δουλεύουν. Βλέπουν μόνο Ερίκο. Σ' αγαπώ πολύ. Λοιπόν, ο Ρίκος σε αγαπάει πολύ. Ανδρέα μου, μπορώ να δώσω ένα μήνυμα. Να δώσει όσα μηνύματα θέλει. Θέλω να δώσω ένα μήνυμα στον κόσμο ότι πρέπει να αγαπούμε περισσότερο τον εαυτό μας πραγματικά, να τον παρακολουθούμε. Και αυτά που μας μάθα στην Κύπρο. Να αγαπάμε τον εαυτό μας. Αυτό που μας μάθα στην Κύπρο, εγώ την παιδική ηλικία, λυπήθου τον ένα, λυπήθου τον άλλο, μα είναι κρίμα, να τα σταματήσουμε. Γιατί αυτή είναι η αρρώστια μας. Δηλαδή να μην σπαταλούμε την ενέργειά μας. Δηλαδή, πρώτα να αγαπήσουμε εμάς πραγματικά. Μάλιστα. Να νιώσουμε την αγάπη μέσα μας και μετά ανοίξει αγάπη να τη δώσει στον κόσμο. Όχι φιλανθρωπία, ούτε υπηρεσίες. Ναι. Πρέπει να επικεντρωθούμε πρώτα πάνω στον εαυτό μας και στην αγάπη την πραγματική και στη θρησκεία το ίδιο. Να μην είμαστε θεοφοβούμενοι. Να υπάρχει αγάπη στον εαυτό μας γιατί αγαπούμε τον Θεό. Καλά, εμάς δεν μας αγαπήσει κανένας. Μόνο εμείς τον εαυτό μας. Πρώτα βρεθεί ένας χριστιανός να αγαπήσει κανένας. Αντρέα μου, φίλε μου, καλέ μου, αγάπη. Ναι, φίλε μου, αγάπη μου. Όταν αγαπήσει τον εαυτό σου πραγματικά θα το εκπέμψει και θα σε αγαπήσουν και άλλοι περισσότερο. Μα μην το λες. Έτσι πάει. Σου κοροϊδό. Έτσι πάει. Είναι η αγάπη, η δύναμη της αγάπης και αποθεί αυτούς που δεν σας αγαπούν πραγματικά. Πίστεψε. Δηλαδή, λες, αγαπάω και ταυτόχρονα διώχνω τοξικούς ανθρώπους από γύρω μου. Ναι, αφού η αγάπη είναι κάθαρση. Καθαριότητα. Αυτό κάντε το. Καλό αυτό. Λοιπόν, Ερίκο, θα κάνουμε κάποιες εκπομπές εξειδικευμένες. Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί.